η Εύα Λιμπέρτη, η οποία είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια marketing και βρίσκεται. Εύα, την καλησπέρα μας. Πού βρίσκεσαι στην Ολλανδία? Καλησπέρα σας. Βρίσκομαι στο Ρότερνταμ αυτή τη στιγμή. Στο Ρότερνταμ, λοιπόν. Είσαι σε εξωτερικό χώρο, σωστά? Ναι. Προσπάθησα έτσι να κρατήσω το κλίμα το χειμερινό. Έχουν μυρίσει Χριστούγεννα. Είδαμε στο Σύνταγμα πριν από λίγο στην Αθήνα. Υπήρξε στολισμός φαντασμαγορικός. Εκεί στην Ολλανδία τι επικρατεί? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρχίσει όλοι να νιώθουμε εδώ πέρα το χριστουγεννιάτικο κλίμα. Είναι όλα στολισμένα. Εύα, οι θερμοκρασίες πώς είναι? Οι θερμοκρασίες πέφτουν όσο πηγαίνουν. Η αλήθεια, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στους 4 βαθμούς. Είναι η πρώτη σου χρονιά στην Ολλανδία? Ναι. Είμαι εδώ πέρα 3 μήνες περίπου. Αλλά διαχρονικά στολίζουν οι Ολλανδοί? Ναι. Νομίζω ότι το έχουν στην παράδοσή τους και εδώ και 2 εβδομάδες μπορώ να πω ότι έχουν μπει ήδη στο κλίμα των Χριστουγέννων. Ξέρεις, στολισμός υπάρχει, διάθεση υπάρχει, γιατί υπάρχει μια πανδημία, υπάρχει μια διαχείριση, υπάρχουν κρούσματα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει προβληματισμός. Εκεί στην Ολλανδία τι επικρατεί, πώς το ζεις? Δυστυχώς τα κρούσματα όσο πηγαίνουν και αυξάνονται και η χώρα βρίσκεται σε ένα καθεστώς μερικού lockdown αυτή τη στιγμή, οπότε όλα κλείνουν μετά τις 8. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι ακόμα διατηρούν την ευχάριστη διάθεση και το πνεύμα των εορτών. Ακούγεται ότι πιθανότατα να έχουμε περισσότερα μέτρα και στην Ολλανδία, περισσότερους περιορισμούς. Τι διαβάζεις? Η αλήθεια είναι πως επειδή τα κρούσματα, όπως σας είπα, ξεπερνάνε τις 23.000 τη μέρα, η Ολλανδική κυβέρνηση θα ανακοινώσει την Παρασκευή νέα μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης. Οπότε ένα πιο σκληρό lockdown είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει. Είναι πολύ πιθανόν μετά την Αυστρία, τη Γερμανία που ακούγεται να πάει και στην Ολλανδία. Η φοιτητική ζωή τώρα πώς είναι για έναν Έλληνα, για μια Ελληνίδα, για μια Κρητικιά, με καταγωγή από την Κρήτη, σωστά? Ακριβώς, από το Ηράκλειο συγκεκριμένα. Η αλήθεια είναι ότι στον οικονομικό τομέα που βρίσκομαι εγώ, το Erasmus University, το Πανεπιστήμιο, είναι ένα από τα 7 καλύτερα στην Ευρώπη και πραγματικά προσφέρει ένα οργανωμένο και υψηλής ποιότητας επίπεδο σπουδών. Και όταν μιλάω για επίπεδο σπουδών, δεν αναφέρομαι μόνο στο ακαδημαϊκό κομμάτι που είναι εξαιρετικό, αλλά και στο ότι ενδιαφέρονται για όλες τις πτυχές της ζωής ενός φοιτητή, τόσο δηλαδή για την κοινωνική, όσο και για την ασφαλή προσαρμογή τους στη νέα καθημερινότητα. Γι' αυτό για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν σε συμβούλους, student advisors ή ακόμα και σε ψυχολόγους που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Οπότε ιδανικά μέσα στο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Εκτός τώρα η καθημερινότητα, η ζωή για ένα φοιτητή, η διασκέδαση πώς είναι? Η διασκέδαση είναι πάρα πολύ όμορφη. Σίγουρα βοηθάει και το Πανεπιστήμιο μέσω συλλόγων που έχουν για να φέρνουν τους φοιτητές κοντά τον ένα στον άλλο. Κοντά στη δική μας νοοτροπία, κοντά στη δική μας κουλτούρα. Μπορώ να πω ότι είναι διαφορετική, δηλαδή κοιτούν να κρατάνε τη διασκέδασή τους κυρίως τις απογευματινές ώρες για να είναι σε θέση να γυρίσουν σπίτι τους νωρίς και να μπορούν να λειτουργήσουν την επόμενη μέρα στις δουλειές τους. Αλλά όσο αφορά στις συναθρήσεις, όλα αυτά είναι πολύ κοντά στα δικά μας δεδομένα. Γιορτές στην Ολλανδία ή στην Ελλάδα? Θα το ανακαλύψω φέτος, νομίζω, αν και θα ήθελα πολύ να γυρίσω στην πόλη μου, να είμαι με την οικογένειά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, μια καλή ευκαιρία, βέβαια, Εύη, θα συμφωνήσεις και εσύ να στείλει και ένα μήνυμα εδώ στους δικούς της η Εύα, όποιο ό,τι θέλει βέβαια να πει. Λοιπόν, και κάπως έτσι να κλείσουμε. Τι θα ήθελες να τους πεις? Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά μου λείπει πολύ η πατρίδα μου και ελπίζω το εορταστικό κλίμα να μην χαθεί από την Ελλάδα λόγω της κατάστασης του κορονοϊού και εύχομαι να τους δω όλους από κοντά σύντομα. Λοιπόν, με αυτό το μήνυμα λοιπόν να την ευχαριστήσουμε πολύ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή διαμονή, καλή παρουσία εκεί και με το καλό να επιστρέψεις.